Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία ήταν το πρώτο κεφάλαιο του πλέον θερμού χρόνου. Το 2020 έριξε από την κορυφή το 2016 ως την πιο ζεστή χρονιά παγκοσμίως. Ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν 1 βαθμό Κελσίου υψηλότερος από τις μετρήσεις από το 1915 μέχρι το 1980 που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς. Είδαμε τους καύσονες, είδαμε τις φωτιές, είδαμε την Αρκτική. Όλα αυτά μαζί στο τέλος του χρόνου είναι στην πραγματικότητα μία περίληψη των όσων είδαμε. Γνωρίζαμε ότι θα είναι θερμός χρόνος, το περιμέναμε και περιμένουμε να είναι ακόμη πιο ζεστός και αυτό τελικά έγινε. That's exactly what happened. Οι επιστήμονες έκουραν τον κώδωνα του κινδύνου για χρόνια. Τα 6 πιο θερμά χρόνια ήταν από το 2015 μέχρι και το 2020. Τα πλέον ζεστά είναι όλα ανάμεσα στο 2005 και στο 2020. Αν δει κανείς τα τελευταία 6-7 χρόνια, πραγματικά ξεχωρίζουν από τα άλλα που είχαν σπάσει ρεκόρ. Κατά την άποψή μου, είναι σημάδι της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Πέντε χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, απέχουμε πολύ από το να πετύχουμε τους στόχους για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή. Μετά την πανδημία του COVID-19, το κλίμα μπήκε σε δεύτερη μοίρα στην παγκόσμια ατζέντα. Τι θα γίνει όμως το 2021? Έχουμε ήδη δει πρωτοφανή φαινόμενα όπως η σφοδρή χιονόπτωση στην Ισπανία. Οι επιστήμονες συνδέουν αυτά τα ψυχρά κύματα με την κλιματική αλλαγή. Αυτή η χρονιά θα καταφέρει να σπάσει το ρεκόρ του 2020.